γίναμε άγριοι και εγωιστές. Τρώμε τον αδερφό μας με τη γλώσσα μας. Αδικούμε χωρίς τύψεις. Ζούμε για το πλούτο και αγχωνόμαστε να τον αποκτήσουμε και μετά να τον κρατήσουμε. Και όταν τον χάνουμε, αρρωσταίνουμε. Είμαστε όλο δικαιώματα. Απαγόρευση καμία. Πουθενά. Ούτε στα παιδιά, ούτε στους μεγάλους. Πουθενά. Κυριαρχεί η ύλη και η σαρκολατρεία. Ο νους του ανθρώπου χαλάει με αυτό. Πού να σκεφτεί το Θεό. Ο Θεός μας όμως, να ξέρετε, είναι δίπλα μας. Ο Θεός αγαπάει τόσο πολύ τον άνθρωπο που περιμένει να πιστέψουμε. Ο Θεός είναι απέραντη αγάπη και απέραντη λύτρωση. Όταν τον αναζητήσουμε, θα έρθει να μας βρει και θα αγαλιάσει η ψυχή μας. Ο Χριστός μας βρίσκεται έξω από το σπίτι μας και περιμένει να του ανοίξουμε να πει. Αν του ανοίξουμε τις καρδιές μας και την ψυχή μας, θα πει. Αν του πούμε, όπα, στάσου, θα μείνει εκεί. Συγχωρήστε με, αδελφιά μου, αν σας κούρασα και αν μίλησα πολύ. Άγιος δεν είμαι. Πηγαίνετε. Μόλυνση, θάλασσα, αέρας, στεριά που ασθενεί. Ζώα και φυτά που εξαφανίζονται. Λίμνες και ποτάμια που μολύνονται. Όνειρο, το κέρδος, μεταλλαγμένες συντροφές. Νόμοι και ηγέτες δίχως ενοχές. Κοιτάξτε καλή μου ψηλά τον ουρανό. Λάβουν τα αστέρια και τον κάνουν φωτεινό. Μία μεγάλη φύση ζωγραφιά αγκαλιάζει το σύμπαν και κάνει τα πάντα αρμονικά. Όμως, σκεφτείτε και κάντε το σωστό. Τελειώνει ο χρόνος μας. Βιαστείτε, σας παρακαλώ. Ποιος είσαι εσύ που θα ορίσει τη ζωή μου? Ποιος είσαι εσύ που θα κρεμίσει τα όνειρά μου? Ποιος είσαι εσύ που θα με θάψει ζωντανή? Ούρμιαζα μέσα μου! Και έξω, η απόλυτη σιωπή. Όταν δεν έχεις τίποτα να χάσεις και το μυαλό θολώσει, τότε κάνεις πράγματα που ποτέ δεν φανταζόσουν ότι ήσουν ικανός. Άνοιξα το παράθυρο και το έσκασα. Άρχισα να τρέχω όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Χωρίς να ξέρω που πηγαίνω. Ήξερα ότι θα με βρουν. Δεν το έκανα από γενναιότητα. Με είχε κατακλείσει ο φόβος. Μα ήθελα να δω μία στιγμή ελευθερίας.
όταν πέφτει το σκοτάδι, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ επικίνδυνα. Πολλές από τις γυναίκες κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας προκειμένου να γλιτώσουν από όλα αυτά. Ήλπιζα να βλέπεις σε μια καλύτερη μοίρα από αυτή που άφησα στη χώρα τους. Κανείς δεν θέλει να φύγει από τη χώρα του. Εκτός αν ο ίδιος ο τόπος σε διώχνει μακριά για τη γέννηση του Χριστού. Όταν αποφάσισα να εγκαταλείψω τη χώρα μου, το σπίτι μου, την οικογένειά μου, άρχισε να μπαίνει και πάλι δειλά-δειλά στα πνευμόνια μου οξυγόνο. Παρόλο που η καρδιά μου χτυπούσε σαν τρελή με αυτή μου την απόφαση, ένιωθα μια προσδιόριστη ηρεμία. Είχα βλέπει αφήσει την ελπίδα της ελευθερίας να καλύψει σαν πέπλο όλη μου την ύπαρξη. Ακόμη κι αν με ακούσουν, είναι τόσο σκληρή η καρδιά τους που είναι εντελώς αδύνατο να πιστέψουν ότι ο Υιός του Θεού από αγάπη ταπεινώθηκε τόσο πολύ ώστε να καταδεχτεί να γεννηθεί σαν άνθρωπος πάνω στη γη και μάλιστα τόσο φυσικά. Ας κάνω όμως άλλη μία προσπάθεια, ίσως να μπορέσω να μπω μέσα στην καρδιά τους. Ευχαριστωμένη Μαρία, ο Κύριος είναι μαζί σου. Εσύ είσαι η ευλογημένη από όλες τις γυναίκες. Από όλες, εσύ έχεις τη χάρη του Θεού. Μακρύς
και για τη Μαρία ακόμη πιο δύσκολος, γιατί πλησίαζε η ώρα που θα γεννούσε. Μια ουράνια μελωδία.
και δύο άγγελοι πάνω από τη σπηλιά δοξάζουν το νεογέννητο θείο Thank you.
Μαρία, το μικρό Ιησού και τον Ιωσή. Από τα βάθη της Ανατολής ξεκίνησαν τρεις μάγοι. Ένιωθαν
δρόμο της επιστροφής. Παρουσιάστηκε άγγελος και τους προειδοποίησε να μην ξαναγυρίσουν στον Ηρώδη, γιατί δεν ήθελε να προσκυνήσει τον Ιησού, αλλά να τον σκοτώσει. Έτσι οι μάγοι έφυγαν από άλλο δρόμο για να μην περάσουν μπροστά από το παλάτι του βασιλιά Ηρώδη. Την ίδια νύχτα παρουσιάστηκε σε όνειρο ο άγγελος τον Ιωσήφ και του είπε: «Πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φύγε για την Αίγυπτο και μείνε εκεί μέχρι να σε ειδοποιήσω». Έτσι και έγινε. Και έφυγαν μέσα στη νύχτα για την Αίγυπτο. Έτσι πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Ιερεμία που έλεγε: «Φωνή ακούστηκε στη Ράμα, θρύνος και οδυρμός. Ήταν η Ραχήλ που έκλαιγε για τα παιδιά της απαρηγόρητη που δεν υπήρχαν πλέον». Και οι ψυχές σας γέμισαν με φως και με αγάπη. Για μας γεννήθηκε ο Χριστός και γέμισε η ψυχή μας με αγάπη και με φως. Thank you.
από το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μάνα. Τελείωσε και φέτος με επιτυχία το δρόμενο για τη γέννηση του Χριστού μας. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που μας βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Πρώτα, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο χωρικό αντιπεριφερειάρχη Γεώργιο Λεονταρίτη, γιατί με τη βοήθεια της περιφέρειας καταφέραμε να κάνουμε και φέτος την εκδήλωσή μας. Το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, το Δήμαρχο Αλέξη Αθανασίου που παρευρίσκεται κάπου εδώ, το Γιώργο Σιγάλα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμινίων, τον Μπάρη Ζαχαρίου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαζαρέτων για την πολύτιμη βοήθειά τους, τη Λία για την αφήγησή της, την Ελπίδα, Μαρία Ελπίδα για το σκέτς που παρουσίασαν, τη Φανή Ρούσου για το face painting που θα κάνει σε όσα παιδιά θέλουν. Βρίσκεται κάπου από πάνω, εδώ απέναντι, μετά μπορούν τα παιδιά να πάνε. Την Κατερίνα Μιλιώτου που κάθε χρόνο μας παραχωρεί το χώρο της. Το Ρένο που βοήθησε και κάνει κάποιες δράσεις, παιχνίδια από παιδί σε παιδί, θα βρίσκεται και εκείνος από πάνω να φτιάξει μπαλόνια για τα παιδιά και κάποια δωράκια που έχουν μείνει από κάποιες δράσεις. Και φυσικά όλους όσους συμμετείχαν στην αναπαράσταση της Φάτνης. Ακόμα το Γιάννη Αργάνη, ήχος και φως και το Σταύρο Μαυράκη για την κάμερα. Όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στην παράσταση να ανέβουν στο ταπί, να αφήσουν τις στολές και να πάρουν από ένα μικρό δώρο για ενθύμιο. Εύχομαι λοιπόν και του χρόνου να είμαστε όλοι εδώ. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά σε όλους. Υπάρχει από πάνω ένας μπουφές για ένα κέρασμα να περάσουμε όλους να πούμε τα χρόνια πολλά. Να πούμε τα καλά. Καλημέρα. Άρχοντες κι άνοι, κι αν είναι ορισμός σας Χριστού τη Θεία γέννηση, να πω στα αρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερον, εμπειρία.